πάγωσε, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας Γιώργο Τρυφωνίδη, η διοικητική ένταξη του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Παγώνει η διαδικασία διοικητικής υπαγωγής του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπως ανακοινώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Πρέβεζας, Γιώργος Τρυφωνίδης. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι τελικά δεν εντάσσεται. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Παραμένει το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, θα παραμείνει στη δικαιοδοσία του νοσοκομιακού, του νομαρχιακού νοσοκομείου της Πρέβεζας. Και για να μην αποδυναμωθεί το νοσοκομείο, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε, είναι να βάλουμε περισσότερους γιατρούς και μηχανήματα. Αν διοικητικά υπάγεται κάπου, έχει μικρότερη σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει ενδιαφέρον και πράγματι να υπάρχει και μια δυνατότητα οι κάτοικοι της Φιλιππιάδας να έχουν την πολιτική δύναμη να απαιτούν την βελτίωση. Γιατί εδώ θα είχαμε το εξής οξύμορο. Εάν η διοίκηση του νοσοκομείου της Άρτας έπαιρνε την απόφαση στο μέλλον υποτίθεται να υποβαθμίσει το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδος, ποια θα ήταν αντίδραση των κατοίκων της Φιλιππιάδος? Διότι πολιτικά μπορούσαν να τους ελέγξουν. Δεν ψηφίζουν στην Άρτα. Δεν μπορούν, ας πούμε, να είναι πιστευτοί και με πίεση στον νομάρχη, στον δήμαρχο. Καταλαβαίνετε, ήταν μια εκχώρηση που δεν έχει τη λογική και την πολιτική συνέπεια και συνάφεια που πρέπει να έχει.